Συνεχίσουμε. Ουρολόγος, διευθυντής της 4ης Ουρολογικής Κλινικής στο Υγεία, για να μιλήσουμε για την καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Τηρητζή. Για να μιλήσουμε για τη ρομποτική, για την πρόσκληση. Ρομποτική αντιμετώπιση των καρκίνων του ουροποιωτικού και βέβαια με αφορμή και την πανδημία του COVID. Ποιες λοιπόν οι επιπτώσεις στους ασθενείς, γιατρέ, με καρκίνο του ουροποιωτικού λόγω της πανδημίας? Να τονίσουμε ότι οι καρκίνοι του ουροποιητικού, δηλαδή του νεφρού, του προστάτη, του ουροδόχου κύστος, είναι καρκίνοι που αντιμετωπίζονται κυρίως χειρουργικά, αλλά είναι χρονικώς ευαίσθητοι καρκίνοι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μια οποιαδήποτε καθυστέρηση της τάξης των 3 μηνών μπορεί να σημαίνει επιδείνωση στην πρόγνωση και μείωση στην επιβίωση του ασθενούς. Θα σας παραθέσω στοιχεία μιας μεγάλης μελέτης από το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, που έγινε πρόσφατα και δημοσιεύτηκε στο εγκυρότερο περιοδικό ογκολογικό, το Lancet, το οποίο ανέδειξε ότι περιμένουμε την επόμενη πενταετία ετήσια αύξηση των καρκινοπαθών κατά 5-17%. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία της πανδημίας, η αναβλητικότητα, η φοβία που έχει ο ασθενής, αλλά και η μείωση στις διαθέσιμες κλίνες μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα μελλοντικά. Λόγω μη έγκαιρων προβλέψεων, έτσι, λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης για να γίνει η πρόγνωση. Ακριβώς. Η καθυστέρηση της διάγνωσης και η αντιμετώπιση θα οδηγήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα, γιατί είναι περισσότερο ασφαλής η αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη, του νεφρού και ουροδόχου κύστεως από το ρομποτικό σύστημα Da Vinci? Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχει αναδειχθεί τελευταία. Να σας πω στην αρχή ότι ένας ασθενής ο οποίος είναι καρκινοπαθής κινδυνεύει να νοσήσει από COVID 3,5 φορές πιο σοβαρά από έναν μη καρκινοπαθή. Άρα λοιπόν, εμείς ως χειρουργοί των όγκων του ουροποιητικού οφείλουμε να δώσουμε περαιτέρω ασφάλεια στον ασθενή μας. Τι σημαίνει όμως ασφάλεια? Ασφάλεια σημαίνει να εξαιρέσουμε πλήρως την νόσο, να δώσουμε μια πολύ καλή ποιότητα σωστή στον ασθενή μας, με τις λιγότερες επιπλοκές, με τη λιγότερη πιθανότητα νοσήσεις σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά και με την ταχύτερη νοσηλεία που μπορεί να έχει ο ασθενής αυτός. Αρκεί να σας πω ότι οποιοδήποτε ασθενής υποβάλλεται σε ρομποτική ριζική προστατεκτομή, ρομποτική μερική νεφρεκτομή, τα χειρουργία δηλαδή του ουροποιητικού, φεύγει κατά 90% την επόμενη μέρα από το χειρουργείο του. Και παρεπιπτόντως, μεγάλες χειρουργικές εταιρείες έχουν αναδείξει και άλλα επιπλέον εκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, όταν χειρουργούμε ρομποτικά, έχουμε ανάγκη για πολύ λιγότερο προσωπικό, χειρουργικό και νοσηλευτικό μέσα στην αίθουσα. Μάλιστα. Τα άτομα είναι σε απόλυτη ασφάλεια μεταξύ τους σε καλές αποστάσεις. Έχουμε ειδικά εργαλεία και φίλτρα που μεταδίδουν πολύ λιγότερο τη διασπορά των ιωγενών φορτίων. Και επομένως, νομίζω ότι όλα αυτά μαζί δείχνουν ότι η ρομποτική μπορεί να είναι σύμμαχος τελικά του συστήματος υγείας, γιατί διακινεί γρήγορα τους ασθενείς, απελευθερώνει κλίνες, αλλά προστατεύει και τον ασθενή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τηρητζή. Να είστε καλά, κύριε Τηρητζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.